Μέχρι η κυρία, καλημέρα κυρία Αναγωστοπούλου. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε? Καλά είμαστε. Ο αρχιεπίσκοπος, ρε παιδί μου, σας διόρθωσε εκεί, είπε. Μας είπε να σοβαρευτούμε και να μην ακούμε τις ανοησίες του ενός και του άλλου. Και είπε, ναι, ότι λοιπόν, το Σύνταγμα κανονίζει και όχι η Αναγωστοπούλου. Αυτό. Ναι, λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πω ένα πράγμα, γι' αυτό βγαίνω σήμερα. Δεν πρόκειται να κάνω κανένα σχόλιο, καμία δήλωση. Ναι. Απολύτως. Επειδή με παίρνουν και πολλοί δημοσιογράφοι και αυτά, δεν μπορεί να μιλήσει κανένας σε αυτή τη χώρα να πει μία κουβέντα, παραποιείται εντελώς. Ό,τι έχω δηλώσει που ήταν απάντηση σε έναν ακροατή του ραδιοφώνου, ναι, κόκκινου, που συζητούσαμε για άλλο θέμα, για την παιδεία αλλά για άλλο θέμα, διαμαρτυρία, και απάντησα σε αυτό. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι η θέση σας αυτή επειδή απαντήσατε σε έναν ακροατή. Είναι ή δεν είναι η θέση σας? Όχι, αν το σκοπεύει να το νομοθετήσει. Άλλο λέω, ρε παιδιά, άλλο λέω, μην προσπαθείτε να με τυλίξετε πάλι. Όχι, δεν προσπαθούμε, μην μας λες τέτοια. Όχι, μα μην μου λέτε τώρα αν είναι η θέση μου, μα βέβαια είναι η θέση μου. Τι είναι? Αυτό λέμε, μα να το ξεκαθαρίσουμε. Για ποιο πράγμα όμως απάντησα? Μην προσπαθείτε συνέχεια αυτή τη δουλειά. Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Ας γίνει ό,τι θέλει. Δύο λεφτά. Υπάρχει ένα ζήτημα. Κύριε Αναγνωστοπούλου, δύο λεφτά. Δεν έχω. Να σας πω κάτι. Σκοπεύετε να κάνετε κάτι στο σχολείο για αυτό το πράγμα? Δεν είμαι στην Ελλάδα. Είμαι στο Στρασβούργο. Έμαθα από τηλέφωνο τι έγινε και τι δεν έγινε και εντάξει από το διαδίκτυο. Δεν καταλαβαίνω όλη αυτή την αναστάτωση. Διαμαρτυρία ακροατή ήταν για τον τρόπο απαλλαγής. Μάλιστα. Τελεία και παύλα. Σε αυτό απάντησα. Καταλάβαμε, δεν προσπαθούμε. Όλα τα άλλα που οι εφημερίδες, παιδιά στο Υπουργείο Παιδείας... Κυρία Αναγνωστοπούλου, δεν πειρώσουμε εμείς το τι γράφουν οι εφημερίδες. Δεν το πειρώσουμε εμείς τώρα. Εμείς προσπαθούμε να διευκρινίσουμε τι ακριβώς, εάν κάνετε κάτι. Μέσω της εκπομπής σας λέω ένα πράγμα. Ότι δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Ό,τι είναι να κάνουμε... θα το κάνουμε. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο έχει προβλήματα για τα οποία ο Υπουργός τρέχει και δεν φτάνει. Όπως τα κενά, λέτε. Τα κενά να ανοίξουν. Ναι. Και αυτό ήταν όλη μας η προσπάθεια και η αγωνία ακριβώς. Και υπόθηκε, υπάρχει δήλωση ακριβώς, η απάντησή μου, μην αρχίζουμε τώρα για όνομα του Θεού, τι είναι αυτό το πράγμα σε αυτή τη χώρα, αν μπορούν να μιλήσουν οι άνθρωποι. Μα έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά είναι μια ευκαιρία, γι' αυτό σας ρωτήσαμε, να ξεκαθαρίσετε τι εννοείτε για να μην μιλάνε οι δεσποντάδες ή ο αρχιεπίσκοπος για ανοησίες. Αυτό ρωτήσαμε. Τώρα κοιτάξτε, εγώ είπα τι είπα. Ναι. Θα κάνετε κάτι, αυτό που σας ρώτησε ο Δημήτρης, θα κάνετε κάτι νομοθετικά για αυτό το ζήτημα ή όχι? Είμαι εγκύκλιο ή απλώς είναι όπως είναι τα πράγματα σήμερα? Κοιτάξτε, δεν θα απαντήσω. Εντάξει. Γιατί πρέπει πρώτα να συνεννοηθώ, γιατί είναι θέμα ακριβώς. Σεβαστόν. Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.